Η Λάρισα μπήκε πιο επιθετικά στο παιχνίδι. Εδώ ο Κόσλεϊ με τον Μπλέτς ζήτησαν κάποια παράβαση παίχτες της Λάρισα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Δοκάρι από τον Γκούγκα. Βλέπουμε το φάουλ. Η μπάλα χτυπάει και στο κεφάλι του Κένινγκ. Κόρνερ. Μια κεφαλιά του αλωνεύτη αυτή τη φορά και πάλι ο Κένινγκ στην τιμότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Λάρισα συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Το σούτ Ντακώστα out. Και όμως ο Πανιώνος αντεπιτέθηκε. Εδώ ο Βάγκνερ παίρνει την μπάλα και ανατρέπεται. Είναι το πέναλι το οποίο σφυρίζει ο διαιτητής Κάκος. Στην ανατροπή του Βάγκνερ εδώ από τον Διγκόζη. Ο Τζιμπούρα απέναντι τον Κοτσόλη. Αποκρούει ο Κοτσόλης. Κρατάει το 0-0 στο πέναλι του Τζιμπούρ. Κλέιτον, Κόσλεϊ το σούτ, αποκρούει ο Κένινγκ. Νέα προσπάθεια του Κόσλεϊ, Αντσουέ. Και 1-0 για τη Λάρισα. 1-0 για τη Λάρισα. Στο 82ο λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε και πάλι εδώ, με τη διπλή προσπάθεια του Κόσλεϊ. Λίγο πριν πέρασε την μπάλα τη γραμμή ο Αντσουέ. Ο επιθετικός από την Καμπόν. Ο παίζει δανεικός από την Αλαβέ στη Λάρισα. Σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Κάθε την παλιά. Πλασέ και διώχνει ο Κατσιαρός το πλασέ του Παύλου. Είμαστε καθυστερείς στο αγώνα. Γκασπάρ για τον Πλέτς. Ο Κατσιαρός και πάλι σωτήρια διώχνει την μπάλα. Το 1-0 παραμένει για την Λάρισα που παίρνει σημαντική νίκη και φεύγει από τη ζώνη του υποβάσμου.